απελπισία στο κτηνοτροφικό κλάδο στο νησί μας. Όπως υποστηρίζουν, αρκετοί τυροκόμοι δεν αγοράζουν γάλα, ισχυριζόμενοι ότι έχουν μεγάλες ποσότητες απόλυτων τυριών, με συνέπεια να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη διάθεση γάλακτος. Εφέτος τώρα δεν ξέρουμε πού θα δώσουμε το γάλα. Έχουμε γυρίσει τα τυροκομεία, δεν μας το παίρνει κανείς. Κανείς δεν μας το παίρνει το τυρο. Και τι θα γίνει? Ή θα πρέπει να τσιπουλήσουμε ή να τσιχαρίσουμε ενός ανθρώπου, δεν κατάλαβα. Κάτι πρέπει να γίνει. Να διαφερθεί κάποιος αρμόδιος που ασχολείται με αυτά τα θέματα, να έρθει να δώσει μια λύση στις βοσκούς που είναι ξεχασμένοι από όλο τον κόσμο. Οι βοσκοί, οι παλαιστές που παλεύουν από τη νύχτα μέχρι την άλλη νύχτα. Όλους αυτούς τους βουλευτές που στέλνουμε από εδώ, ανεξαρτήτου κόμματος, στη Βουλή, ότι είναι ανίκανοι να έρχονται στην Κρήτη και να ζητάνε ψήφους. Από τη μια, όπως λένε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά γάλακτος, από την άλλη υπάρχει μεγάλη δυσκολία για την αγορά ζωοτροφών, με συνέπεια αρκετοί να έχουν τα κοπάδια τους ατάιστα. Και όλα αυτά με αποκορύφωμα τις χαμηλές, όπως λένε, τιμές διάθεσης των αρνιών τους στην τοπική αγορά. Κοίτα εδώ απέναντι, βλέπεις τίποτα χόρτο. Εμείς τώρα πρέπει αυτά τα πρόβατα να τα ταΐζουμε μέσα. Και δεν έχουμε να πάρουμε το τριφύλι, ούτε να δώσουμε το γάλα. Θέλω να σακάσω τα πρόβατα και δεν έχω γαλατά να δώσω το γάλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μας έχουν φύσει στο έλεος του Θεού. Όχι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και λέμε άσε κτίρια. Γιατί να κάθομαι να αρμέγω, γιατί να κάθομαι να βγάνω αρνιά. Όχι, είναι που δεν έχουν, δεν είχαν να τα ταΐσουν όλο το καλοκαίρι και τους χρωστάνε οι γαλατάδες λεφτά και δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους και τα αφήσανε. Και τώρα προχθές συζήταγα με κάποιον και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα ψοφήσουν τα πρόβατα μου. Δεν είχαν να τα ταΐσουν το καλοκαίρι. Και τώρα δεν πάνε καλά. Δεν παίρνουν το γάλα, όχι. Τα τοπικά τυροκομεία γύρω-γύρω δεν τα παίρνει κανείς το γάλα. Διότι ισχυρίζονται ότι έχουν, λέει, από πέρυσι τυριά μέσα και δεν μπορούν να τα δώσουν. Το, δηλαδή. Ναι, μα εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι πως δεν μπορούν να τα δώσουν αυτή τα τυριά. Γιατροί εκ μερίδας τυροκόμων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω συμπίεση των τιμών γάλακτος προς τα κάτω, κάνει λόγο ο κύριος Κουλάς, ο οποίος προτείνει στους κτηνοτρόφους να μην αρμέγουν για αρκετές μέρες ως μέτρο πίεσης προς τον κλάδο των τυροκόμων. Ατρίκνε, τι είναι. Γι' αυτό κάνω μια παράκληση σε όλους τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, αν μπορούνε, ας μην αρμέξει κανείς, όχι για πολύ καιρό, για ένα μήνα να μην πάρουν γάλα. Αν σταματήσουν 1η Φεβρουαρίου μέχρι 28-29 του Φλεβάρου να πάρουν γάλα, σε πληροφορώ ότι θα φάνε τα μαχάρια τους, όλοι τους, όλοι οι τυροκόμοι. Αλλά να μην τους δώσει κανένας, ας στοχίσουμε ένα μήνα ρε παιδιά. Και τι έγινε, να στοχίσουμε, στον ποταμό να πάει. Εγώ είμαι 50 χρόνια τώρα και ασχολούμαι 30 χρόνια με τα πρόβατα, από εδώ και έπειτα τι θα κάνω? Τα παιδιά μου θα πεινάσουν, τα παιδιά μου, τι θα κάνω, να μου πούνε τι θα κάνω. Πού θα δώσουμε τα αρνί μας εφέτος και πού θα δώσουμε το γάλα μας εφέτος, να μπορούμε να βιοπορήσουμε κι εμείς. Να πληρώσουμε το ρεύμα μας, το έμφυα που είναι απλήρωτο, το σασμάτι του αμαξού μου. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση είναι εκρηκτική στον κλάδο, με τους βοσκούς να θέτουν πλέον ζήτημα επιβίωσης, με φόντο και τις ανισπράκτες οφειλές για το γάλα που πούλησαν πέρυσι.